σπονσορίζει. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε στην τηλεόραση Κόσμος. 17 ημέρες πριν από τις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου και βεβαίως όπως καταλαβαίνουμε, όπως βλέπουμε, τόσο σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών όσο και σε επίπεδο προσώπων, δηλαδή υποψηφίων για την Ευρωβουλή, αλλά και στελεχών, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητικότητα η οποία αναπτύσσεται σε όλη τη χώρα, έτσι αναπτύσσεται και στην περιοχή μας. Είναι πολλά τα στελέχη τα οποία έχουν ήδη έρθει στα 12 και πολλά περισσότερα που αναμένονται τις ερχόμενες ημέρες. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα υπόλοιπα ζητήματα, δυστυχώς δεν είναι καλές οι προβλέψεις. Είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για τις καιρικές συνθήκες και το λέω διότι ξεκίνησε και το καλοκαιράκι και διαπιστώνουμε ότι εδώ και αρκετές ημέρες στον τόπο μας έχουμε συννεφιά, έχουμε νέφος, έχουμε πολύ περίεργες συνθήκες και αυτό είναι νομίζω προφανές ότι οφείλεται στην κλιματική κρίση. Αλλάζουν τα δεδομένα, είναι πλέον σαφές. Το λέω διότι το ζήτημα κλιματική κρίση είναι ένα από τα μείζωνα ζητήματα τα οποία συζητώνται εν ώψη και των ευρωεκλογών. Στα υπόλοιπα, στην λεγόμενη τοπική ατζέντα, είχαμε τις εκλογές του ΤΕΕ την περασμένη Κυριακή, οπότε θα δούμε τι μέλη γενέστε. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε στο ΤΕΕ. Επίσης, από ό,τι βλέπω, υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά του Δήμου, της Ρόδου, σε ό,τι έχει να κάνει με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την καλύτερη θωράκιση του προορισμού εν ώψη και της καλοκαιρινής σεζόν. Διαβάζω δηλώσεις για το τι γίνεται στη Μεσσωνική πόλη. Επίσης, έχουμε προσδιορισμό κάποιων, αν θέλετε, υποθέσεων. 10 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η ανέρεση για την γνωστή υπόθεση του Βάγιου Καλοπίτα. Επίσης, σε διεθνές επίπεδο, έχουμε το κράτος της Νορβηγίας, της Ισπανίας και της Ιρλανδίας να αναγνωρίζει το Παλαιστιακό κράτος και βεβαίως έχουμε, αν θέλετε, πολύ ραγδαίες εξελίξεις σε αυτό το μέτωπο. Αυτά λοιπόν ως μια πρώτη εικόνα, βάλτε στις βουρτούνες και ζητήματα τα οποία προκύπτουν με το ακτοπλοϊκό, ειδικά στην Κασοκαρπαθία, στην Βουλή, συζητήσεις, επίσης σε επαφές και του αρμόδιου υπουργού στην Κασοκαρπαθία έχουμε αρκετά ζητήματα. Και αυτό το οποίο πάντα θα έχουμε στον τόπο είναι ένα θέμα, είναι το Πρέβελης. Ό,τι και να γίνει, το Πρέβελης κατά έναν τρόπο επιστρέφει στα Δωδεκάνησα. Ακούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια για την αποστρατεία αυτών των πλοίων, αλλά τελικά όπου υπάρχει κενό, η θεραπεία ακούει στο πλοίο Πρέβελης. Λοιπόν, τώρα, θέλω να σας πω ότι μας ενδιαφέρουν και τα δικά σας μηνύματα, οι δικές σας παρεμβάσεις, υποδείξεις, αναφορές σε σχέση με αυτά τα οποία ουσιαστικά ακούγονται στην εκπομπή. Καταλαβαίνετε ότι ένα μέρος θα εξαντληθεί και με βάση τις υποψηφιότητες εν ώψη και των ευρωεκλογών. Έχουν αρκετά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι σημερινοί συνομιλητές. Θα διακινδυνεύσω, υπάρχει πάντα το πρόβλημα με τις συνδέσεις, θα διακινδυνεύσω να πω ότι κοντά μας θα είναι λίγο αργότερα ο κ. Μανώλης Αναγνωστάκης, γνωστός δημοσιογράφος, υποψήφιος με τους Δημοκράτες του Ανδρέα Λοβέρδου, η κυρία Ελίζα Βούζεμπερκ, η ευρωβουλευτής, εκ νέου υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία και θα δούμε, το αναφέρω αλλά θα δούμε την εξέλιξη, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Κώστας Αρβανίτης. Λοιπόν, αυτά ως μια πρώτη εικόνα. Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως το πρώτο μέρος από τις εκλογές στο ΤΕΕ, διότι έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταρχήν να δούμε και τα αποτελέσματα, τα τελικά, να δούμε και την παράταξη η οποία επικράτησε, διότι έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον νικητή των εκλογών στο ΤΕΕ, ο κύριος Γιώργος Άβενας, αρχιτέκτονας. Συχνά πυκνά τον προσκαλούμε και νομίζω ότι με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακούμε τις απόψεις του. Καλησπέρα. Καλορίζικος. Συγχαρητήρια κύριε Σάβενα. Μ' άρεσε αυτό που είπατε, αλλάζουμε τα δεδομένα, άλλαξαν τα δεδομένα του καιρού και λέω λοιπόν εγώ συμπληρώνω
Σε λίγο θα αλλάξουν και τα δεδομένα του ΤΕΕ. Ωραία, πολύ όμορφα. Και δύο κυρίες, η κυρία Κωνσταντίνα Παπαστασοπούλου, είναι πολιτικός μηχανικός, είναι συγχαρητήρια, ανήκει στους 12, οι οποίοι εξελέγησαν την παράταξη του κυρίου Σάβενα. Και η κυρία Μαρίνα Διάκο Γεωργάκη, και εκείνη πολιτικός μηχανικός, και εκείνη βέβαια στους 12 που πανηγύρισαν. Συγχαρητήρια κυρίες μου. Καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με την κάρτα των εκλογικών αποτελεσμάτων, διότι έχουμε πλέον τα πάντα έτσι με κάθε λεπτομέρεια. Να δούμε παρακαλώ τον σκηνοθέτη μας, τον κύριο Παναγιώτη Καλπακίδη, να δούμε τη σχετική κάρτα με τα αποτελέσματα αμέσως τώρα. Αυτή λοιπόν είναι η κάρτα και βλέπουμε παρακαλώ τα αποτελέσματα. Έχουμε λοιπόν ψηφίσαντες 709, έγκυρα 693, άκερα 9, λευκά 7. Πρώτη παράταξη. Δημοκρατική κίνηση μηχανικών του κυρίου Σάβενα. Έδρας 12, 219 οι ψήφοι. Στη συνέχεια, η ανεξάρτητη κίνηση μηχανικών, 12ανής του κυρίου Ιάκωβ Γρίλη, με 197 ψήφους, 11 έδρες, 139 ψήφοι για την παράταξη το προμή του κυρίου Γεράσιμου Παρασκευά, 139 είναι οι ψήφοι. Στη συνέχεια, Μηχανικών Ένωσης είναι η παράταξη της κυρίας Βασιλιάδη, 6 έδρες, 112 οι ψήφοι. Και στην τελευταία θέση, με 26 ψήφους και μία έδρα, η πανεπιστημονική είναι η παράταξη της οποίας ηγείται η κυρία Διακολαμπριανού, και βεβαίως και οι τέσσερις παρατάξεις έχουν, αν θέλετε, έτσι, κάποια πολιτικά χαρακτηριστικά, χωρίς να είναι απόλυτο, διότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι τι γίνεται την επόμενη μέρα. Λοιπόν, το λέγαμε με τον κύριο Σάβενα και νωρίτερα, οφείλω να το πω τώρα, ότι θα υπάρξει μια αλλαγή πολιτική συμπεριφορά στον κύριο Σάβενα, γιατί σας καταλαβαίνω, κύριε Σάβενα, είναι πολύ διαφορετικά, το λέγαμε και με τις κυρίες, να διεκδικείς κάτι από το θα το περιέχεις. Διότι αν το περιέχεις, ξεκινάει μια διαδικασία να δούμε πώς θα γίνει η σύνθεση του νέου ΔΣ, και βεβαίως εσείς που θεωρητικά ανήκετε στη λεγόμενη γαλάζια παράταξη, θα πρέπει να μάθετε να ισορροπείτε. Δηλαδή, πραγματικά επί ξηρού ακμής. Διότι θα έχετε από τη μία την κυβέρνηση, από την άλλη τα συμφέροντα ή τις, αν θέλετε, ενστάσεις του ΤΕΕ, και βεβαίως, όπως είναι φυσιολογικό, και τις ισορροπίες που πρέπει να κρατήσετε ανάμεσα σε βουλευτές και πολιτευτές του κόμματος. Οπότε πραγματικά θέλω να σας πω ότι σας ζηλεύει και κομμανέντσι με την ισορροπία που θα ακολουθήσετε. Τα δύσκολα, αγαπητέ Τέρι, δεν ξεκίνησαν τώρα με τις ερωτήσεις σου. Ξεκίνησαν το επόμενο δευτερόλεπτο της εκλογής μας. Και λέω το επόμενο δευτερόλεπτο γιατί πραγματικά ένιωσα την πέραντη χαρά για αυτό το αποτέλεσμα, για αυτή τη σαρωτική νίκη της παράταξής μας, αλλά ταυτόχρονα μεγενθήθηκε στο μέγιστο και η ευθύνη απέναντι όχι μόνο στην παράταξή μας που μέχρι πρότινος είχα, αλλά σε όλους τους μηχανικούς, σε όλη την κοινωνία, γιατί είμαστε μέρος της κοινωνίας και θα παλέψουμε και για την κοινωνία εκτός από τους μηχανικούς. Πριν ξεκινήσω, το πρώτο συνέστημα θα ήθελα, έτσι, και από εσάς και από τις κυρίες, είναι συνέστημα, διότι νομίζω ότι διεκδικείς βεβαίως την εκλογή, νιώθεις αυτή την απίστευτη αγωνία με τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα πολλές φορές έχουν τα αντιφατικά. Νομίζω ότι το κρύο ντους έχετε καμιά φορά από το Βόρειο Συγκρότημα. Διαχρονικά ισχύει αυτό. Σε εκλογές του ΤΕΕ, σε εκλογές του Μιλητηρίου, στις εθνικές εκλογές, στις ευρωεκλογές, ότι άλλα βγάζουν οι κάλπες από ψηλά και αλλιώς διαμορφώνεται τελικά η κατάληξη όταν ανοίγει η μεγάλη δεξαμενή, η δεξαμενή της Ρόδου. Πράγματι, η ψυχρολουσία ήρθε από το αγαπημένο μου νησί, την Κάλυμνο, η οποία με τίμησα 9 τον αριθμό, και δεν τρέπω να το πω, με τιμάει 9 τον αριθμό ψήφι και σταυρή σε σχέση με την παράταξη του κύριου Γρίλη, η οποία κατέκτησε, αν δεν κάνω λάθος, 38. Ναι, 38 νομίζω ότι ο Γρίλης. Νιώθω ότι ήταν αυτό που άρμοζε σε εμένα από τη στιγμή που δεν είχα την δυνατότητα μέχρι πρότινος να επισκεφτώ αυτά τα νησιά. Δεν με γνωρίζουν εκεί. Με γνώρισαν τις τελευταίες ημέρες. Όσο μπορώ να
όσο μπορούσε να πείσω τις τελευταίες μέρες, μέσα σε ένα πολύ σύντομο ταξίδι, αλλά δεν είναι μόνο μήνυμα, είναι υπόσχεση. Mm-hmm. Πραγματικά, το ΤΕΔΟΔΕ κανείς σου πρέπει την επόμενη μέρα να δείξει έμπρακτα ότι είναι τεχνικό επιμελητήριο για όλα τα νησιά, για όλους τους συναδέλφους, για κάθε νησί ξεχωριστά, με την νησιωτικότητα, με τις ιδιομορφίες του, με τα προβλήματά του, με όλα αυτά που τέλος πάντων απασχολούν τους ανθρώπους εκεί. Θα μου επιτρέψετε όμως... Βεβαίως. Γιατί θα μπούμε σε λίγο στην ουσία και υποπτεύομαι από το βλέμμα σας, αν και δεν σας κοιτάω κατάματα, τις δύσκολες ερωτήσεις που θα ακολουθήσουν. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους μας τίμησαν με την ψήφο. Ιδιαίτερα τα μέλη της παράταξής μας για αυτόν τον όμορφο αγώνα που έδωσαν. Μακάρι να μπορούσαν να εκλεγούν όλοι. Και το λέω μακάρι γιατί όλοι ανεξαιρέτως άξιζαν και αξίζουν. Οι εκλογές όμως έχουν τους δικούς τους κανόνες και αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Μπορούμε όμως, και θα το αποδείξω σύντομα και έμπρακτα, να ανατρέψουμε αυτούς τους κανόνες. Γιατί εκλεγμένοι και εμείς θα συμπράξουμε την επόμενη μέρα ενεργά προς όφελος του φορέα και κυρίως του τόπου. Μάλιστα. Ευχαριστώ όμως, επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω και αυτούς που δεν μας στήριξαν για τους δικούς τους λόγους. Από την επόμενη μέρα κιόλας, και ήδη το έχω πράξει, είμαι έτοιμος να συζητήσω και να κατανοήσω τους λόγους για τους οποίους δεν μας στήριξαν. Ευελπιστώ ότι σύντομα, για να μην πω ότι είμαι σίγουρος, ότι και αυτοί θα μας εμπιστευτούν. Λοιπόν, πάμε στις κυρίες. Κυρία Παπαναστασοπούλου, να την ρωτήσω. Καταρχήν, νομίζω ότι είναι πρώτη φορά που εμπλακήκατε σε αυτή τη διαδικασία των εκλογών με επιτυχία. Καταλαβαίνω ένα πρώτο συνέστημα, έτσι, και με την πολύ θετική έκβαση ότι είστε στους 12, αλλά και την εμπειρία των εκλογών. Αλλά να το βάλω και λίγο διαφορετικά, κυρία μου, και τις προσδοκίες τις δικές σας, έτσι. Καταρχάς, είναι η πρώτη φορά που κατεβαίνω στο τεχνικό επιμελητήριο, ωστόσο η εκλογική διαδικασία είναι γνώριμη, μιας και είμαι και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Δωδεκανήσου. Μάλιστα. Ήταν καταρχάς μεγάλη τιμή και χαρά να εκλεγώ στο τεχνικό επιμελητήριο Δωδεκανήσου, διότι με αυτόν τον τρόπο θα εκπροσωπήσω όλη την κοινότητα του τεχνικού κλάδου. Είναι ευθύνη, μεγάλη ευθύνη, και ευελπιστώ να είμαι αντάξια των προσδοκιών και της παράταξής μας και του Προέδρου μας, του κυρίου Σάβενα, αλλά κυρίως όλου του τεχνικού κόσμου. Κυρία Διακογεωργάκη, η δική σας εμπειρία, νομίζω και εσείς πρώτη φορά υποψήφια, έτσι. Εγώ είναι η πρώτη φορά, ναι, που ασχολούμαι ενεργά. Η αλήθεια είναι ότι όταν πρωτοήρθα στη Ρόδο το 2009, αν θυμάμαι καλά, είχε γίνει μια προσέγγιση από κάποιους συναδέλφους, ωστόσο ενεργά δεν κατάφερα να ασχοληθώ και δεν θέλησα, νομίζω, να ασχοληθώ. Η αφορμή ήταν ο Γιώργος ο Σάβενας. Ναι, με τα μάτια του Γιώργου του Σάβενα, αυτό το οποίο έπισαν τελικά. Με τιμά πολύ η πρόθεσή του. Να σας πω την αλήθεια, ήταν μια εντελώς ομαδική δουλειά. Εννοείται ότι ευχαριστώ πολύ όλους τους ανθρώπους, όλους τους συναδέλφους που με στήριξαν, και νομίζω ότι γνωρίζουν προσωπικά για μένα ότι δεν ανήκω ξεκάθαρα σε κάποια πολιτική παράταξη, οπότε για μένα η ψήφος τους είχε ακόμη πιο μεγάλη δύναμη και ακόμη πιο μεγάλη σημασία. Παρόλα αυτά, θα τολμήσω να πω ότι η δουλειά θα συνεχίσει να είναι ομαδική. Δηλαδή, για μένα, μία ένατη θέση, μία όγδοη, δεν θυμάμαι καν τις ψήφους, ήμασταν πολύ κοντά, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτό με ξεχωρίζει από την υπόλοιπη ομάδα. Με τα παιδιά δουλέψαμε πάρα πολύ, με τη βοήθεια του Γιώργου και την καθοδήγησή του. Προσφέραμε ο καθένας ό,τι μπορούσε όλο αυτό τον καιρό και θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε το ίδιο, όλοι μαζί. Κάποιοι θα είναι μπροστά, κάποιοι θα είναι πιο πίσω. Φαντάζομαι ότι αυτό που έχει σημασία είναι σε αυτούς που έχουν εκλεγεί. Όσοι έχουν πάρει μέρος στις εκλογές, δεν τους ενδιαφέρει η θέση, διότι υπάρχει μια άλλη, αν θέλετε, διαδικασία η οποία τηρείται. Αυτό που έχει σημασία είναι σε αυτούς οι οποίοι είναι εκλεγμένοι σε κάθε πολιτικό όργανο. Λοιπόν, τώρα, θέλω να ρωτήσω, κύριε Σάβενα, βλέποντας και απλά από την πόλη, διότι θα πρέπει, και φαντάζομαι το έχετε πει και εδώ προεκλογικά, αλλά και στην συνέχεια, ότι το ΤΕΕ θα πρέπει να λαμβάνει θέση, να εκφράζει άποψη, πολλές φορές να αποτοστατεί σε ζητήματα που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και την εξέλιξή τους. Ενίοτε σε συνεργασία
πολλές περισσότερες φορές σε κόντρα με την κυβέρνηση ή με την τοπική αυτοδιοίκηση, εάν θέλει πραγματικά να έχει ουσιαστική συμβολή. Θέλω να σας ρωτήσω για το τυπικό. Πώς γίνεται η διαδικασία εκλογής δηλαδή, του ΔΣ? Νομίζω ότι αυτοδικαίωσε είστε πρόεδρος και ξεκινάει μια εσωτερική διαδικασία για τη σύνθεση, πόσα μέλη. Και το είπατε νωρίτερα, τι σκοπεύετε να πράξετε εσείς, δηλαδή κλάδο ελέας και συνεργασίας? Καταρχήν ένα μικρό σχόλιο πριν. Σήμερα ήδη κάναμε την πρώτη αλλαγή. Ανατρέψαμε πάλι τα δεδομένα. Ως ήθιστε, μετά από μια εκλογική νίκη, επιτυχία, ο επικεφαλής εκπροσωπεί μια παράταξη και λέει αυτά που σκέφτεται για την παράταξη. Ναι. Σήμερα έχουμε μαζί μας, και θα ήθελα και το ζητάω δημόσια, να δώσετε περισσότερο λόγο στα δύο νέα παιδιά που για πρώτη φορά δημόσια εκτίθονται στον κάμερα. Είναι αυτό που πάντα πρέσβευε η παράταξή μας, ότι πολύ γρήγορα θα πάρουν τη σκυτάλη τόσο σε επίπεδο διοίκησης ιδεών, αλλά κυρίως έργου παραγόμενου στον τόπο. Και σήμερα το εγκαινιάζουμε αυτό, κύριε Τέρι, δεν πρέπει να περάσει έτσι. Όχι αλίμονο, δεν θα μπορούσα να έχω μια άλλη προσέγγιση. Έχω δύο από τους 45 φωτεινούς ανθρώπους δίπλα μου. Το διαπιστώνω και μας ενδιαφέρει στον τόπο να έρχεται μια νέα γενιά, πιο δυναμική, πιο καταρτισμένη, για να αλλάζουν πράγματα. Τώρα, έτσι, όσον αφορά στην ουσία του ερωτήματός σου, και κυρίως πριν απαντήσω, να δώσω να γίνει κατανοητό και σε αυτούς που δεν γνωρίζουν το περίπλοκο. Και δεν κατανοώ πολλές φορές την περιπλοκότητα αυτού του εκλογικού συστήματος, αφήνοντας παράθυρα εχμές για πράγματα τα οποία δεν είναι προφανή. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Είμαστε πρώτοι. Και εκ παραδρομής είπατε, με είπατε και πρόεδρο. Αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει σε κάθε εκλογική διαδικασία. Έχουμε όμως ένα περίπλοκο σύστημα. Η επόμενη μέρα η αντιπροσωπεία είναι ένα μικρό κοινοβούλιο. Αποτελείται από 37 συναδέλφους, οι οποίοι εκλέχθηκαν από τις κάλπες. Το όργανο διοίκησης είναι η Διοικούσα Επιτροπή, με πρόεδρο, αντιπρόεδρο και γραμματέα. Είναι εννιαμελή. Ναι. Εκεί λοιπόν. Θα μου τα πείτε, αλλά να σας πω κάτι, με βάση το εθιμικό δίκαιο, δηλαδή με βάση ότι αυτός ο οποίος εκλέγεται πρώτος είναι αυτός που ουσιαστικά ξεκινάει, διότι είναι γνωστό το τι έγινε και την προηγούμενη περίοδο. Έτσι. Θα σας δηλαδή, πω μια σκέψη. Θυμάμαι τις αλλαγές των Προέδρων τότε. Θυμάμαι το μισό ο Αντώνης Γιαννικουρής, το υπόλοιπο μισό ο Γιάννης Ογλινός. Και θα θυμάμαι όλα αυτά. Δηλαδή αυτό το σενάριο το οποίο έχει να κάνει με τις ισορροπίες. Λοιπόν, η επόμενη μέρα των εκλογών είναι η αφετηρία ενός πραγματικά νεοκύκλου εξίσου σημαντικό, που θα καθορίσει εκεί, και όχι μόνο οι εκλογές, θα καθορίσει ποιοι θα διοικήσουν, με προεξάρχον προφανώς τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Εμείς, σαν παράταξη, θα συνεχίσουμε ακριβώς να υπηρετούμε ό,τι κάναμε και προεκλογικά. Δηλαδή, απόλυτη διαφάνεια, ήθος, αλλά κυρίως τον τεκμηριωμένο αυτό λόγο, για να πείσει, αφήνοντας πίσω και τα προσωπικά ωφέλη και κυρίως τις προσωπικές φιλοδοξίες, που πολλές φορές γίνεται το κίνητρο για διαπλοκές. Μετά από το αποτέλεσμα της Κυριακής, που είναι ξεκάθαρο, δηλώνω ακόμα πιο δυνατά παρόν. Να διαχειριστώ όλο αυτόν τον νέο κύκλο με γνώση, δύναμη, αλλά κυρίως με αποφασιστικότητα, για να μην ξαναπληγώσει ούτε τους μηχανικούς κάτι, ούτε τον τόπο. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, και ακριβολογώ σε αυτό, από όπου και αν προέρχεται. Τι πλήγω σε τους μηχανικούς και τον τόπο, διότι κάνετε κάποιες αναγωγές. Το ότι ο κύριος Γρήλης αυτή τη στιγμή σέρνεται στα δικαστήρια, πληγώνει τον τόπο, πληγώνει τους μηχανικούς. Αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να ξαναγίνουν στο μέλλον. Και μην... ένα λεπτό. Οφείλω να το πω. Σας θυμά το γεγονός, αυτό που λέτε, διότι ακούστε, το λέω απευθυνόμενος και στους φίλους τηλεθεατές που μας βλέπουν. Νομίζω και η προσωπική άποψη του κυρίου Σάβαινα, όταν ξεκίνησε αυτή η προσέγγιση για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με το θέμα της Νέας Μαρίνας, ήταν θεσμική ως προς την επένδυση. Δηλαδή, ο κύριος Σάβαινας δεν ήταν απέναντι στην όποια σκέψη, αλλά βεβαίως ο καθένας έχει μια προσωπική άποψη, την οποία τεκμηριώνει μέσα από τη δύναμη του λόγου του, μέσα από τα επιχειρήματα, και τον τιμά το γεγονός ότι έρχεται την επόμενη μέρα και λέει ότι αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία πληγώνει το σύνολο των μηχανικών. Όποια και να είναι η έκβασή τους. Λοιπόν, οφείλω να το κάνω.
Ευχαριστώ. Και μπράβο σας. Ευχαριστώ. Φαστημά. Δεν θα επιτρέψω, και το λέω με πολύ αυστηρό ύφος και τόνο, δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, από όπου κι αν προέρχεται, να θίξει το κύρος του θεσμού και την συνοχή των συναδέλφων μου. Μάλιστα. Είμαι εδώ για να ενώσω, κύριε Τέρη, και να αποδείξω ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να πάμε για το αύριο. Είναι πρόκληση για μένα. Το ξέρω. Μάλιστα. Είμαι έτοιμος όμως να θυσιάσω πολλά από αυτά που έχω κατακτήσει μέχρι τώρα. Άρα, επιστρέφω στο ερώτημα που έχει να κάνει με τη σύνθεση. Είναι μια διαδικασία που έχει μια δυναμική. Έχουμε τη διοικούσα η οποία θα επιλέξει τελικά, πιστάνε, ο πρόεδρος. Πόσες είναι οι θέσεις δικές σας, δηλαδή οι κυβερνητικές θέσεις, το λέω με αυτή την έννοια, αυτοί οι οποίοι ασκούν διοίκηση πέρα τα τυπικά μέλη. Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, έχετε. Και γραμματέας. Και γραμματέας. Και αντίστοιχα στο όργανο της αντιπροσωπείας, πρόεδρος, αντιπρόεδρος και γραμματέας. Εκεί ήταν, νομίζω, άλλοι έχουν εκλεγεί. Εκεί ήταν μια δεύτερη κατηγορία των αυτό παλιότερων. Αυτό που μας ενδιαφέρει, έτσι, και είναι σημαντικότερο, είναι ο πρόεδρος, το οποίο δείχνει και σηματοδοτεί και μια, δίνει μια, αν θέλετε, πορεία, δείχνει ένα στίγμα. Πρέπει να ενώνει, πρέπει να ανασυνθέτει, πρέπει να υπάρχουν συγκλήσεις και πρέπει, επιμένω και πάλι, να αφήσουμε στο περιθώριο τις προσωπικές, ατομικές φιλοδοξίες, πολιτικές, επαγγελματικές και ό,τι άλλο τύπο φιλοδοξία έχει ο καθένας. Μάλιστα. Και να θυσιάσει αρκετά. Λοιπόν, επιστρέφω και στην κυρία Παπαστασοπούλου και στην κυρία Δικογεωργιάκη να ρωτήσω, σε σύγκριση με αυτά τα οποία γίνονταν στο παρελθόν, την πορεία των μηχανικών του κλάδου σας και με βάση αυτά τα οποία πραγματικά παρατηρήθηκαν την περίοδο που είναι αληθές, φαινόταν και από τα social media ότι ως ομάδα λειτουργούσατε. Είδα παντού να πηγαίνετε σε εκδηλώσεις ομάδα, σας είδα να ταξιδεύετε σε νησιά, στην Κάλυμνο δεν κάτσατε πολύ, δεν πήγατε πολλά ούζα, οπότε είχαμε το αποτέλεσμα. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι δρούσατε με αυτή την φιλικότητα. Τι θέλετε να αλλάξετε, τι δεν θέλετε να επαναλάβετε, να το πάω λίγο ακόμη ένα βήμα μπροστά. Τι δεν θέλετε να επαναλάβετε στο ΤΕ την επόμενη μέρα, κυρία Δικογεωργιάκη, συγγνώμη από εσάς αυτή τη φορά. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά και νομίζω ότι όλη η ομάδα, να σας μιλήσω τώρα για μένα μια που με ρωτάτε, είναι ότι θέλω να σταματήσει το τεχνικό επιμελητήριο να είναι απρόσωπο. Ναι. Το σημαντικό για μένα είναι να είναι ανοιχτό προς όλους τους μηχανικούς, οποιοδήποτε ηλικίας, και αυτό είναι που φιλοδοξώ ότι θα αλλάξει τώρα. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις έναν φορέα που μπορεί να σε εκπροσωπήσει, να έχεις έναν φορέα που μπορεί να σε συμβουλέσει, να σε καθοδηγήσει. Εγώ όσα χρόνια δουλεύω εδώ, από το 2009 μέχρι και σήμερα, είναι αρκετά τα χρόνια τέλος πάντων που είμαι στον κλάδο, δεν έχω νιώσει κάτι τέτοιο από το τεχνικό επιμελητήριο. Ναι. Σίγουρα έχουν περάσει πολύ αξιόλογοι συνάδελφοι. Αυτό που συζητούσαμε και πριν και μετά τις εκλογές είναι ότι την επόμενη μέρα είμαστε όλοι μαζί, σε καμία περίπτωση δεν είμαστε απέναντι. Ναι, αυτό που ναι, θα προσπαθήσω εγώ με τη σειρά μου να κάνω είναι να ανοίξω το ΤΕΕ σε περισσότερους μηχανικούς και κυρίως των νέων ηλικιών που νομίζω ότι το έχουν πιο πολύ ανάγκη. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Βεβαίως η όποια μορφή δεν έχει να κάνει με το τι έγινε τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι. Ναι, βεβαίως δεν είναι η δουλειά των ανθρώπων. Εννοείται αυτό. Η κάθε εποχή έχει τις δικές της συνθήκες. Σωστά. Και νομίζω ότι αυτό το άκουσα πάρα πολύ έντονα από μια παράδοξη η οποία έχει πολύ αναπτυγμένο το συνδικαλιστικό, την πανεπιστημονική, κύριε Σάβενα. Εκείνη το εστιάζουν σε αυτόν τον τρόπο, νομίζω και για αυτούς είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, ότι θα πρέπει όχι μόνο να ασχοληθούμε με τα έργα, αλλά και με την πορεία των ίδιων των μηχανικών, ότι είναι δύσκολο περιβάλλον, ότι η φορολογία δεν είναι εύκολη, ότι οι συνθήκες είναι πολύ διαφορετικές, ότι μετράνε και ως πρόσωπα μηχανικοί και όχι απλά μέλη μιας παράταξης ενός συστήματος. Κυρία Παπαναστασοπούλου, εσείς. Ουσιαστικά η παράταξή μας, κατά την ευρύ έννοια της, αποτελείται από νέα παιδιά, τα οποία έχουν όρεξη να ασχοληθούν με το τεχνικό επιμελητήριο. Εγώ προσωπικά βρίσκομαι στο χώρο του επαγγέλματος 5 χρόνια. Mm-hmm. Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι δεν είναι πολύ καιρός, ωστόσο, επειδή δεν προέρχομαι από κάποια τεχνική οικογένεια, και οι δυσκολίες για τους νέους μηχανικούς είναι μεγάλες. Στη σχολή μας μαθαίνουμε επιστημονικά πράγματα και όχι πρακτικά του επαγγέλματος, οπότε χρειάζεται πάντα μία βοήθεια στο νέο μηχανικό όταν θα βγει στο επάγγελμα. Στη δική μου περίπτωση εγώ ήμουν αρκετά τυχερή, μπορώ να πω, έως πολύ. Και μέσα από την παράταξή μας γνώρισα και άλλους συναδέλφους, συνεργάτες, γιατί ο στόχος μας είναι η συνεργασία.
Ο κλάδος των μηχανικών είναι ένας κλάδος ο οποίος πρέπει να συνεργάζεται, κανείς δεν μπορεί μόνος του. Και ο στόχος μας είναι αυτός, να συνεργαστούμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Μάλιστα. Λοιπόν, θα πάμε αναγκαστικά σε αυτό το σημείο σε ένα πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα μείνετε εδώ, αυτά έχει η τηλεόραση, θα ανοίξουμε και ένα παράθυρο για να πάμε λίγο σε ευρωεκλογές. Αν θέλετε προκύπτει και ερωτήματα, γιατί έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ο υποψήφιος. Είναι επαγγελματίας δημοσιογράφος και οι δημοσιογράφοι, ξέρετε, χωράνε παντού. Και επίσης οι τεχνικοί χωράνε παντού και νομίζω θα εμπλουτίσουμε λίγο και το πάνελ στη συνέχεια, αλλά θέλω να επιστρέψω και στο ΤΕΕ, όπως επίσης, επαναλαμβάνω κυρίες και κύριοι, πάμε σε μία περίοδο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, όχι μόνο σε επίπεδο ευρωεκλογών, αλλά και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, διότι πέρασε και ο χρόνος προσαρμογής της νέας δημοτικής αρχής, οπότε ωραία είναι θεωρία, αλλά πλέον θα πρέπει να μετράμε την πράξη, την αποτελεσματικότητα, σε διαφημίσεις.